θέματα που τουλάχιστον η πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εμφανίζεται αιμονική, δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική από τη μεριά της να ζητάει να μην αγγίξουμε τι. Ό,τι υπήρξε ως νομοθέτημα το οποίο διέλυσε και αποδιάρθρωσε εργασιακές σχέσεις, λέει μην το αγγίξετε. Και όχι μόνο αυτό, κάντε κι άλλα. Δηλαδή, ομαδικές απολύσεις, παραπέρα μείωση των συντάξεων. Όχι συλλογικές συμβάσεις. Όχι συλλογικές συμβάσεις. Να ρωτήσω, δηλαδή. Προσέξτε, όταν αρνούμαστε όμως τις συλλογικές συμβάσεις, τι αρνούμαστε. Αρνούμαστε αυτό που υπήρχε στον πυρήνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και αποτυπώνει ένα μεταπολεμικό ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο διαμορφώθηκε μέσα από την πάλη των λαών. Ήτανε η έννοια του εργατικού δικαίου, είναι το κόσμο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ναι. Το έχουμε καταλάβει, δηλαδή το διακύβευμα δεν είναι μόνο. Ας πούμε, η σημερινή συγκυρία κατά συμφέροντα των εργαζομένων στην Ελλάδα. Αυτούς γιατί δεν μπορούσατε να τους πείσετε τρεις μήνες. Εμάς μας έχετε πείσει. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Αλλά αυτοί φαίνεται ότι δεν πείθονται. Διότι αυτοί αποτελούν τον μεγαλύτερο υπονομευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Τώρα τελευταία τα βάζουν αιμονικά. Όχι το Δουνουτού. Οι ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις, αυτές οι οποίες θέλουν αυτό που υπήρξε ως μνημονιακή πολιτική στην Ελλάδα να γίνει μνημονιακό καθεστώς για την Ευρώπη. Να σας πω, τώρα τελευταία τα θέτουν πάλι τόσο αιμονικά. Δηλαδή, γιατί ξαφνικά λέμε ότι εκεί που πηγαίναμε καλά, ξαφνικά ήρθε το Δουνουτού και τα ξαναβάζει όλο στο τραπέζι. Δεν τα βάζε μια περίοδο και τα είχε τραβήξει πίσω, ας πούμε, θεωρούσαμε ότι τα είχαμε αφήσει για πιο μετά τη συζήτηση. Θυμόσαστε ότι τα εργασιακά ήταν όλα αυτά τα 5 χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων. Όχι, λέω για το τρίμηνο, αυτό που είστε εσείς η κυβέρνηση και κάνετε διαπραγμάτευση. Η επιμονή τους είναι απερίγραφη. Έχει ακουστεί, έχει έρθει. Κατά κύματα έχει έρθει αυτή η. Και βάζουν συλλογικές συμβάσεις, ομαδικές απολύσεις απαιτούν. Ασφαλιστικό βάζουν ως πακέτο ότι δεν είναι βιώσιμο που λέει Λαγκάρντ και άρα. Βεβαίως. Και αυτό. Την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, τη μείωση κατά τον ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, το ασφαλιστικό συνολικό. Άρα, κατώτερο μισθό. Και κατώτερο μισθό. Και αυτό. Και 13η σύνταξη. Μα δεν υπάρχει και τίποτα που θα πει απ' έξω. Δεν υπάρχει και τίποτα. Δηλαδή, μας ζητούνε να μην αγγίξουμε τίποτα από αυτά τα οποία τα προηγούμενα 5 χρόνια διέλυσαν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Είναι δυνατόν. Να μην αγγίξετε τίποτα από αυτά για τα οποία σας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Και βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Και να πει κανείς, ας πούμε, άντε τα μισά να τα πάμε λίγο πίσω. Αυτά, αλλά αυτοί σας ζητάνε όλα να τα πάτε πίσω. Αν όχι να τα ξεχάσετε. Έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, οι πιο ακραίες φωνές από το Brussels Group, από τη μεριά των δανειστών. Άρα γι' αυτό εσείς επιμένετε. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και πιο ψύχρεμες φωνές. Στην ηγετική ομάδα μέσα, σε αυτούς που συζητάτε δηλαδή. Ακριβώς. Ποιοι δηλαδή μπορεί να πούμε ότι είναι λιγάκι πιο ψύχρεμοι, αν μπορούμε να τους ορίσουμε. Δηλαδή στα ζητήματα τα εργασιακά φαίνεται πιο άκαμπτη η πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ναι. Ναι. Σε δηλαδή, άλλα, μήπως έχουν μοιράσει τους ρόλους, κύριε Σκουρλέτη. Πώς κάνει η αλήθεια εδώ που τα λένε, πώς κάνουν αυτοί τους αδιάλακτους στα εργασιακά και οι Ευρωπαίοι στα οικονομικά και στη. Τι να σας πω. διότι η θηλιά που μας έχουν βάλει στο λαιμό, η ασφυξία δημοσιονομική, έχει ονοματεπώνυμο και δεν είναι Δουνουτού. Προφανώς. Γι' αυτό λέω πώς έχουν μοιράσει τους ρόλους και κάνουν μισή τους καλούς. Τώρα πείτε μας κάτι, κύριε Σπουλέτη. Εχθές έκανε εντύπωση η δήλωση σας που λέτε ότι είναι μάταιο, έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, στο Brussels Group. Δηλαδή σε επίπεδο τεχνοκρατών να προσπαθούμε να συμφωνήσουμε. Συνεχίζετε να το πιστεύετε αυτό. Δηλαδή, για εξηγήστε μας το λίγο. Να σας πω τι εννοώ. Από την 20 Φεβρουαρίου και έπειτα, και ενώ φαίνεται ότι σε εκείνη την συμφωνία πλαίσιο είχαν αποδεχθεί η πλευρά των εταίρων ότι μπαίνουμε πια σε μια άλλη φάση. Ποια ήταν αυτή? Ότι σταματάμε να συνομιλούμε στη βάση της 5ης αξιολόγησης, στη βάση του μνημονιακού προγράμματος. Mm-hmm. Έχουμε αποδεχθεί την πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μετά τις τελευταίες εκλογές και αναζητούμε έναν έντιμο προωθητικό συμβασμό, μια αμοιβαία επωφελή λύση. Έτσι το ερμηνεύσατε εσείς. Έτσι το ερμηνεύσαμε εμείς και έτσι αποτυπώθηκε και στο πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας 20 Φεβρουαρίου. Την επομένη αρχίζουν ερμηνείες οι οποίες ουσιαστικά πάνε να ανατρέψουν αυτή τη συμφωνία. Ναι. Υπάρχουν αυτές τα πανωτά Eurogroup, η σύνοδος κορυφής που έγινε κτλ. Ο χρόνος κατασπαταλείται χωρίς να έχει βρεθεί καμία πρακτική λύση. Με αποτέλεσμα βέβαια και με δεδομένο το χρηματοδοτικό πρόβλημα της χώρας να φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ο χαμένος αυτής της υπόθεσης να είναι η ελληνική πλευρά. Mm-hmm. Να είναι η ελληνική πλευρά. Τελικά αυτό είναι μια αδυναμία να βρεθεί αυτός ο συμβιβασμός
ή ήταν μια τακτική η οποία ήθελε να στραγγαλίσει σιγά σιγά την χώρα. Άρα η δημιουργική ασάφεια δεν ήταν υπέρ μας τελικά. Εάν ήταν τακτική, παίξαμε το παιχνίδι τους τότε. Ενδεχομένως, αυτό θα φανεί στο τέλος. Αν ήταν τακτική. Αν ήταν τακτική. Θα φανεί στο τέλος. Άρα λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν θεωρώ, διότι ας μην υιοθετήσουμε ας πούμε, αστυνομικού τρόπου, ας πούμε, και λογικές, αστυνομικά, ναι. Έτσι. Λοιπόν, από ό,τι ακούω και πιστεύω ότι υπάρχει μια ειλικρινής διάθεση από ένα μέρος των Ευρωπαίων αξιωματούχων να βρεθεί μια λύση. Και γιατί, όχι μόνο για λόγους συμπάθειας και αλληλεγγύης στην Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντά τους, διότι θέλουν να διαλύει η Ευρώπη κλπ. Ακριβώς. Άρα εσείς τώρα τι λέτε, ότι παρά τα αυτά, φαίνεται ότι σε επίπεδο τεχνοτραχμών έχουν φτάσει σε ένα διέξοδο. Παρά τα αυτά, αυτός ο χρόνος της ενδιάμεσης συμφωνίας έχει εξαντληθεί. Άρα πλέον πρέπει να κάνουμε μια συνολική συζήτηση. Το εάν αυτή προϋποθέτει να κάνουμε ένα-δύο βήματα μέσα στο Μάιο, να τα κάνουμε. Αλλά όμως βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη να απαντήσουμε στο συνολικό πακέτο. Το συνολικό πακέτο ποιο είναι? Μια βιώσιμη λύση απέναντι στο θέμα του χρέους. Μα συγγνώμη, αλλά το συνολικό πακέτο θα περιλαμβάνει και άλλα λεφτά. Και το χρέος. Μα θα και το χρέος. Και το χρέος. Μα και το ναι, χρέος. Αυτό η λογική λεφτά, λέει... λεφτά χωρίς να έχεις δει το θέμα του χρέους. Λεφτά χωρίς να έχεις δει ποια πολιτική τελικά θα υιοθετήσουμε, θα εφαρμόσουμε την επόμενη μέρα. Δεν γίνεται. Επειδή τρεις μήνες τώρα και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε σχετικά μικρά. Να σας πω κάτι. Έχουμε κουβεντιάσει καθόλου για το θέμα του χρέους για να ελπίζετε ότι θα το λύσουμε σε ένα μήνα μέσα? Είναι πελώριο. Είναι λιγότερο από εμένα. Είναι πελώριο. Εγώ θεωρώ με έναν άτυπο τρόπο όλοι έχουν σκεφτεί, όλοι έχουν κάνει τα σχέδιά τους, όλοι έχουν τις προσεγγίσεις τους. Εκείνο που μένει είναι με ένα επίσημο τρόπο να τεθεί πάνω στο τραπέζι. Κύριε Σκουλέτη, να σας πω κάτι για το θέμα των υπόλοιπων μέτρων. Δηλαδή θεωρώ ότι. Όχι, καθίστε επ' αυτού και θα γυρίσουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Η λογική λέει ότι μέσα σε 15 μέρες αποκλείεται να συμφωνήσουμε για όλα αυτά, για όλο αυτό το πακέτο. Μπορεί να μας χρειαστούν ένας μήνας, μπορεί να μας χρειαστούν 20 μέρες. 11-12 του μηνός θέλουμε 800 εκατομμύρια να δώσουμε στο Δουνουτού. Γι' αυτό μίλησα για κάποια πρώτα βήματα που μπορεί να γίνουν και πρέπει είπατε, να γίνουν μέσα για στην πολιτική εβδομάδα. Απόφαση, την οποία όμως αυτοί αρνούνται. Όχι, μισό λεπτό. Λέω, πριν πάμε τελικά στην ανάγκη να έχουμε μια πολιτική απόφαση απέναντι στο ελληνικό εντός εισαγωγικών πρόβλημα, και αυτό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο και ευθύνη των τεχνικών κλιμακίων του Brussels Groups. Με αυτή την έννοια θεωρώ άρα ότι έχουν εξαντλήσει ως ένα βαθμό η γενική συζήτηση τα όρια της γενικής συμφωνία. Λέτε θα γίνει σε επίπεδο πολιτικό. Δεν θα γίνει σταθερός. Μα είναι δυνατόν. Ναι, ναι. Πράγμα το οποίο αρνούνται οι άλλοι όμως. Ναι. Όχι, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρείτε εσείς ότι τελικά και το τεχνικά κλιμάκια και το Brussels Group δεν εξυπηρετούν τελικά πολιτικές επιλογές? Προφανώς παίρνουν από κάπου το πράσινο φως. Εξυπηρετούν, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Έτσι, τι έχουμε καταλάβει τώρα εμείς 5 χρόνια, γιατί όπως τα παρακολουθείτε και εσείς πολύ καλά, τα παρακολουθούμε και εμείς. Αν τα τεχνικά κλιμάκια πούνε στην οποιαδήποτε Μέρκελ, στο Ντάισεμπλουμ, ότι τους λείπουν 3 δις και πρέπει να πάρουν μέτρα για 3 δις, γιατί αλλιώς δεν προχωράει το πράγμα, δεν μπορεί να υπάρξει. Να σας κάνω μια ερώτηση. Εάν τα δις που λείπουν δεν είναι 3, εδώ η Λαγκάρντ η ίδια τη διέταξε. Να γίνει η έρευνα για την αποτυχία του ελληνικού προγράμματος. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ημερομηνία. Δεν τα λέγαμε αυτά από λίγους μήνες. Είχαμε ένα πρωθυπουργό εδώ πέρα, ο οποίος έλεγε. Εμείς τα λέγαμε πάντα. Όχι, δεν τα λέγαμε ενώ στο δημόσιο λόγο. Επίσημος... Τώρα πλέον έτσι συζητάμε και θεωρούμε αυτονόητο ότι υπάρχει θέμα βιωσιμότητας χρέους. Πριν από τις εκλογές όμως, θυμόσαστε ότι η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, ο τέος πρωθυπουργός, έλεγε το χρέος είναι βιώσιμο. Ότι όλα πηγαίνουν. Θυμόμαστε όλοι. Εκατομμύρια στο Δουνουτού θα έχω. Είναι 800, δεν είναι 800. Είναι και, είναι και τα υφόροι 200 και γύρω στα. Αθρηστικά λέτε. Θα έχουμε να τα πληρώσουμε εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν δεν πάρουμε κάποια υποδόση, εάν δεν γίνει κάτι δραματικό, τέλος πάντων, μέσα σε μια εβδομάδα. Προσπαθούμε να τα έχουμε. Την άλλη Δευτέρα είναι αυτή. Προσπαθούμε να εσείς τα έχουμε. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση τώρα ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος και να μην το πληρώσουμε στην ώρα του, μα καθυστερήσουμε κανένα μήνα. Ο κ. Φλαμπουράς μας είχε πει 2 μήνες.
πριν από εντάξει, καιρό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, υπάρχει και αυτό της Μούντις που λέει ότι μπορεί και να μην χαρακτηριστεί αμέσως πιστωτικό γεγονός. Έχουμε δηλαδή και ένα μήνα μπροστά. Όλα αυτά υπάρχουν και έχουν ελεγχθεί. Αλλά τι είναι μέσα στις επιλογές μας να μην πληρώσουμε. 760 εκατομμύρια στις 12 Μαΐου. Για να σας πιάσει και σας άγχος. 760 είναι. Αθρηστικά. Στις 12 Μαΐου. Όχι, στις 12 Μαΐου. 760. Εκτός από τα 200 εκατομμύρια που είναι στις 6 Μαΐου μεθαύριο. Η επιλογή σας λοιπόν είναι να πληρωθούν οι επιλογές. Η επιλογή είναι η χώρα να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της και να καταλήξει σε μια συμφωνία. Αυτή είναι η επιλογή μας. Δεν έχει αλλάξει η επιλογή μας. Ναι. Το αν δεν γίνει κατορθωτό κάτι τέτοιο, δεν θα είναι η μεγαλύτερη ευθύνη από την από εδώ πλευρά. Εσείς προσωπικά, ως πολιτική άποψη, έχετε αποκλείσει τη δυνατότητα να συμφωνήσετε στα τεχνικά κλιμάκια, στα Μπράσελ και στα Athens και στα αυτά, ας πούμε, και στους θεσμούς κλπ. Τότε πάλι ο κ. Τσίπρα. Εννοείται ότι έχουμε αποκλείσει τη δυνατότητα. Λέτε ότι είναι μάταιο. Να καταλάβετε κάτι. Τι εννοώ ότι είναι μάταιο. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση έχει εξαντλήσει πια τα ωριά της. Ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Και ολοκληρώθηκε με αδιέξοδο. Δεν μπορεί να συμφωνήσετε. Δεν είναι το. Όχι, μισό λεπτό. Τι δεν μπορεί να συμφωνήσει. Δεν είναι θέμα τεχνικών κλιμακίων το αν μας λένε μην επαναφέρετε τις συλλογικές συμβάσεις. Μην δώσετε το δικαίωμα στους εργαζόμενους να συζητούν στο έδαφος ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου. Στο δικό σας αντικείμενο, αλλά υπάρχουν και άλλα αντικείμενα που είναι το τεχνικό. Ναι, αλλά αναδεικνύεται αυτό το αντικείμενο, ένα από τα πιο σημαντικά. Ωραία, συμφωνούμε. Διότι υπάρχει αυτός ο νεοφιλελεύθερος δογματισμός. Μπράβο, ωραία. Υπάρχει αυτή η ιδεοληψία. Δηλαδή, μείωσε τις συντάξεις επικουρικές. Βέβαια, μείωση των επικουρικών συντάξεων με δεδομένη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι καταστροφικό. Τι να κάνουμε. Ναι, θεωρείτε ότι έληξε η συζήτηση αυτή ή είναι ανοιχτή ακόμα? Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι δικοί σας που λένε ότι ως προς την ελληνική πλευρά είναι δεδομένη η θέση μας. Είναι δεδομένη. Ακόμα και για τις υψηλές επικουρικές. Αυτό δεν έχει καμία πρακτική σημασία. Το είπαμε, 20-30 εκατομμύρια. Και λιγότερο. Και λιγότερο. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι συζητάμε τώρα? Με αυτή την έννοια λέω ότι έχει εξαντληθεί αυτή η συζήτηση. Το τι συζητάμε σημαίνει ότι μπλοκάρονται οι διαδικασίες με τα τεχνικά κλιμάκια. Και εκεί καταλήγετε εσείς να λέτε ωραία, πρέπει λοιπόν, να πάρθει ωραία, πολιτικά. Ας πάμε λοιπόν. Το έχουμε καταλάβει καλά. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Μάλιστα. Έχει εξαντληθεί λοιπόν. Και πάει πάλι, θα πάει υποχρεωτικά ο κ. Τσίπρας στο ανώτατο επίπεδο ή ο κ. Δαλασσάκης αντιπρόεδρος, θα πάει στη Μέρκελ και στη Σύνοδο Κορυφής ή στους 7 ή στους. Αυτό δεν είναι το ανώτατο. Τι θα του πούνε, θα του πούνε άλλα από αυτά που του είπαν πριν 20 μέρες? Εννοώ ότι πριν 20 μέρες τι του πάνε δηλαδή? Γιατί πάλι για πολιτική συμφωνία λέγατε και πριν, ναι, από 20 μέρες και πριν από ένα μήνα και πριν από. Και ορθώς το λέγατε. Πληροφόρηση που έχει, καταλαβαίνω, νιώθωσε, αλλά πήγαινε πρώτα στο ΕΕ, τα βρείτε εκεί και μετά ξανά έλα. Θα του πει άλλα τώρα λέτε. Πριν υπάρξει η όποια κατάληξη, αντιλαμβάνεστε ότι η ένταση ανεβαίνει. Και άρα μετράει και το παραμικρό. Και από εβδομάδα σε εβδομάδα πράγματι μπορούν να υπάρξουν μετατοπίσεις. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν μετατοπίσεις. Ότι δεν θα πάρουν σήμερα οι ηγέτιδες ευρωπαϊκές δυνάμεις την ευθύνη ενός αδιεξόδου. Όμως κύριε Σκουρέτη, εδώ και τρεις μήνες βιώνουμε μια κατάσταση όπου. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο έτσι. Στρατηγικά θέλουν να μας πνίξουν, τακτικά, να μας κολλήσουν, ναι, στη γωνία. Και αυτό είναι. Ναι, και στρατηγικά. Και στρατηγικά, ναι. Να μην έχεις κανένα περιθώριο εσύ, από τη στιγμή που ξέρεις ότι αύριο μπορεί να μην μπορεί να έχεις να πληρώσεις τις συντάξεις, λέω ένα παράδειγμα, να μην έχεις περιθώριο να πεις όχι, δεν μειώνω τις επικουρικές. Άρα αν ισχύει, αυτή είναι η τακτική τους. Αν δεχθούμε ως απόλυτο και ως βασικό σχεδιασμό αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή. Γιατί εσείς δεν λέτε ότι είναι έτσι. Πού αποσκοπεί αυτό το πράγμα? Στο αποσκοπεί, να μην μπορείς να πεις όχι. Αποσκοπεί ώστε η ελληνική πλευρά να μην φανεί συνεπής σε σχέση με τις δεσμεύσεις απέναντι από τον κόσμο, να απομειωθεί το πολιτικό της κεφάλαιο και η πολιτική της φερεγγιότητα στο εσωτερικό και κάποια στιγμή να πει δεν έχω να πληρώσω μισθούς και συντάξεις. Yeah. Αυτή τη χάρη δεν θα τους την κάνουμε. Αυτή τη χάρη δεν θα του κάνετε. Πώς δεν θα του την κάνετε όμως? Γιατί δεν θα του την κάνουμε? Όχι, γιατί αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Πρέπει να υπάρχουν διότι λεφτά αυτό για θέλει ο ελληνικός λαός. Για να μην του την κάνουμε ως χώρα τη χάρη αυτή, πρέπει να έχετε τους πόρους να μην το κάνετε αυτό. Προφανώς. Και γι' αυτό φροντίζουμε, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Μιλιός ανάρτησε στο Facebook ένα άρθρο σήμερα. Είναι καινούριο και αυτό σας το λέω. Και ήθελα απλώς να ακούσω την άποψή σας, όχι κυρίως για τη γνώμη του κύριου Μιλιού, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Μιλιός, είναι και άλλοι που το λένε αυτό. Και οι συνάδελφοί σας και οι υπουργοί, και ο κύριος Ραφαζάνης, που ζητάει ρήξη στην ουσία και όχι ταπεινωτικό εξευτελισμό, όπως το λέει, όπως ζητάνε οι θεσμοί.
Η μόνη λύση, λέει, είναι καθυστέρηση των υποχρεώσεων προς τους δανειστές. Με άλλα λόγια, καθυστέρηση πληρωμών μέχρι ότου υπάρξει συμφωνία. Διότι με δική τους ευθύνη δεν κάνουμε συμφωνία. Ότι η ευθύνη, νομίζω, τελικώς, εάν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα είναι κατά κύριο λόγο από την άλλη μεριά, είμαι 100% πεισμένος. Και έχει φανεί πλέον. Η ελληνική πλευρά έχει δείξει την μέγιστη ευελιξία. Εξετάζεται το σενάριο. Και κυρίως προσέξτε, γιατί καμιά φορά αναπαράγουμε μια προπαγάνδα που θέλουν οι κυρίαρχοι κύκλοι. Ότι εμείς ήμασταν απροετοίμαστοι, δεν είχαμε προτάσεις. Σας πληροφορώ ότι η αντιπροσωπεία μας είναι υψηλωτάτου επίπεδου, με στοιχεία, με πίνακες που αποδεικνύουν πώς η μείωση των μισθών στην Ελλάδα οδήγησε σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης. Οδήγησε στο κλείσιμο επιχειρήσεων. Πώς το θεσμικό πλαίσιο που υπήρξε δεν βοήθησε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Έχουμε αλλάξει διαπραγματευτική ομάδα 2-3 φορές. Η αντιπροσωπεία μας δεν έχει αλλάξει καθόλου διαπραγματευτική ομάδα. Πώς, πήγε ο Χουλιαράκης, πήγε ο Θεοχαράκης με την Παναρή. Είναι θέματα αυτά. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι μόνο αυτά τα πρόσωπα. Υπάρχουν